σημαδιώνεται. Άγιοι Πατέρες, Άγιοι Εκπρόσωποι των Κυπριακών Οργανώσεων, Εκδοτήρια του Άξιν της Κυρδίας, αγαπητοί αδελφοί, καταρχήν χαίρομαι που είμαι ως προσκεκλημένος και του Αθωνικού Κέντρου και των Κυπριακών Οργανώσεων εντός της Αθήνας στην Αρχαιολογική Εταιρεία. Χαίρομαι βέβαια για τον Παλμόν, που πράγματι διακατέχει τους συμπατριώτες μου για το θέμα της Κύπρου, αλλά ευκαιρία προτού να πω στο θέμα το δικό μου, ήθελα έτσι να τονίσω ως Αγιορείτης ότι πολλές φορές λυπούμεθα, γιατί το κυπριακό πρόβλημα δεν δίθεται εντός ενωματικών πλαισίων. Βέβαια, μπορούμε να πούμε, ξέρετε, είναι αδικία, οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες, ξέρετε, οι εκεί, εκτός της κατοικίας τους. Υπάρχουν αγνοούμενοι, αυτά όλα τα αντιλαμβανόμενα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει, νομίζω, να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο, είναι ότι πρέπει να τονίσουμε στον λαό μας για να αναγάγουμε το πρόβλημα της Κύπρου ως πνευματικό πρόβλημα. Διότι οι αμαρτίες ελαφθονούσαν τα έθνη. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα έναν κανόνα αδικίας και νομίζω ότι ο Θεός με τις προσευχές των ανθρώπων των δικών του μπορεί να αλλάξει το δρόμο της ιστορίας ώστε και αυτό το θέμα να λυθεί. Αυτό ήθελα σαν εισαγωγή. Το θέμα το οποίο, όπως και θα είδετε, είναι για την προσωπικότητα του Αγίου Μαξίμου του Πατοπεδινού, άλλος του Γρεκού, που ο Άγιος Μάξιμος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, αλλά δυστυχώς δεν την γνωρίζει αρκετός κόσμος. Η Ιερά Μαγή στη Μονή του Πατοπεδίου, κατά το ιστορικό της παρελθόν, έχει αποδειχθεί ότι διαδραμάτισε διπλό ρόλο όσον αφορά την πνευματική της δραστηριότητα. Αφενός μεμβρούσε στην ησυχία και στην αμεληνία, που είναι οι προϋποθέσεις για την κάθαρση από τα πάθη, τον φωτισμό του νου και τη θέωση, και αφετέρου τα θεοθέντα και αγιασμένα τέχνα της τα έστελνε στην Ιεραποστολή για να δώσουν την καλή μαρτυρία της ορθόδοξης αγιορετικής παραδόσεως προς στήριξη του λαού του Θεού. Κάτι που δεν είναι ξένο στο ρου της διαχρονικής πορείας της Εκκλησίας. Και μπορούμε να πούμε ότι διακρινόταν πολύ στον τομέα αυτό, ώστε επιδόθηκε σε αυτή ο κλήρος της Ιεραποστολής όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα άλλα ορθόδοξα έθνη. Ο Άγιος Μάξιμος ο Πατοπεδινός, γνωστός σαν ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, υπήρξε ένας από τους πλέον Αγίους Μοναχούς. Διακρίθη δε σαν θεολόγος, φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα και έγινε γνωστός σαν φωτιστής και αναμορφωτής του ρωσικού έθνους. Γεννήθηκε στην πόλη της Άχτρας το 1470. Καταγόταν από πλούσια, επιφανή, ευσεβή οικογένεια και ονομαζόταν κατά κόσμο Μιχαήλ Τριμπόλης. Έλαβε τη βασική παιδεία από τους γονείς του και στα σχολεία Άφτας και Κέφυρας. Σε ηλικία 20 χρόνων μετάφυγε στην Ιταλία, όπου παρακολούθησε ανώτερες σπουδές για μια δεκαπενταετία στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Βενετίας, της Πάδοβας, της Φεβάρας, Φλωρεντίας και στα Μεριόραμα. Ένας από τους πλέον εγκρίτους βιογράφους του Αγίου Μαξίμου, ο πρίγκιπας Κουλουπίσκι, ισχυρίστηκε ότι για να παρέμεινε τελικά στην Ιταλία ο Μάξιμος, θα γινόταν ένας από τους διαπρεπέστερους καθηγητές πανεπιστημίων της εποχής εκείνης. Όμως ο Άγιος Μάξιμος επιδόθηκε σε έντονη αναζήτηση του αυθεντικού τρόπου της χριστιανικής ζωής, αφού διαπίστωσε τη γυμνότητα του ανθρώπου χωρίς τη χάρη του Θεού, ζώντας στην Ιταλία, όπου τότε άκμαζε ο αναγνησιακός ουμανισμός, ενώ ταυτόχρονα ο ηθικισμός είχε στρέψει τον κόσμο στα παράλογα πάθη της υποκρισίας, της πλεονεξίας, της απανθρωπιάς και της ακολασίας. Ακούοντας δε για τη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και ποθώντας να επιτύχει τον ύψιστο ανθρώπινο προορισμό, την θέωση,
αφού διαπίστωσε τη ματαιότητα κάθε επίγειας δόξας και σοφίας, αποφάσισε να αφοσιωθεί στον Κύριο, σαν μοναχός, στον περηφανή αυτολίκων της Ανατολικής Ορθόδοξου Παραδόσεως και κατάληξε στην Ιερά Πηγή στη Μονή του Βατοπεδίου. Στη Μονή Βατοπεδίου έζησε ένα σκητικό βίο για 10 περίπου χρόνια. Ασκήθηκε στις βασικές αρετές της υπακοής και της εγκρατείας, αποφεύγοντας με αυτές ουσιαστικά όλα τα ανθρώπινα πάθη, διότι έκοψε κάθε δικό του θέλημα, κάθε δική του επιθυμία, πλεονεξία και υπερηφάνεια. Ενώ ακόμεσος πόθος του για την απόκτηση των αρετών και η αξιοζήλευτη επιμέλειά του στην άσκηση αυτών, τον έκανε κάτοχο των πλέον υψηλών αρετών της ταπεινώσεως, της ακτιμοσύνης και της αγάπης. Με αυτές πάλι τις αρετές έγινε διαρκής αυτοθυσία προς τους συνασκητές και συνανθρώπους του. Ταυτόχρονα όμως με την άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής ένωσε την ψυχή του με τον Θεό και κατέστη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και η πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής τροφοδοτούσε πνευματικά τον Άγιο. Η μελέτη των βιβλίων αποτελούσε μόνιμη αντίληψή του. Από τα σπάνια χειρόγραφα της βιβλιοθήκης τριγούσε τη σοφία των προγενεστέρων οσίων της Ορθόδοξου Πίστεως, ενώ ταυτόχρονα το παράδειγμα των άλλων Αγίων Πατέρων της Μονής του γινόταν φωτεινός σηματοδότης και οδηγός της αγγελικής μοναχικής ζωής. Σύντομα διέκριναν οι πατέρες της Μονής την καλλιεργημένη και πλούσια σε αρετές και χαρίσματα ψυχή του, γι' αυτό του ανέθεταν αναγκαίες εργασίες εκτός Μονής, τις οποίες ο Όσιος Πατέρας χρησιμοποιούσε σαν ευκαιρίες για να στηρίξει τον πολεμένο Ορθόδοξο λαό μας, που βαλόταν από την αγραμματοσύνη, τα δεσμά της τουρκοκρατίας, τις αιρές της Δύσης. Γι' αυτό, όταν το 1515 ο Τσάρος Βασίλειος Ιβάνοβιτς ζήτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και από τον πρώτο του Αγίου Όρους, έμπειρο, λόγιο και ενάρετο μοναχό για να μεταφράσει εκκλησιαστικά κείμενα στη ρωσική γλώσσα και συνάμα να διορθώσει εσφαλμένες μεταφράσεις και αντιγραφές της Αγίας Γραφής και πατριαρχικών κειμένων, όλοι οι συμπεριλαμβανομένοι της Βατοπεδινής Γεροντίας επέλεξαν τον επιφανή μοναχό Μάξιμο. Αναχώρησε από το Άγιον Όρος του 1516. Σαν εκπρόσωποι του ρωσικού λαού υποδέχτηκαν τον Αγιορείτη Μοναχό και τη συνοδεία του ο Μητροπολίτης Μόσχας Βαρλάμ και ο Τσάρος Βασίλειος Ιβάνοβιτς. Δυστυχώς την εποχή εκείνη το ρωσικό έθνος μαστιζόταν από κενές ιδεολογίες που είχαν υπησέλθει και στα ορθόδοξα εκκλησιαστικά βιβλία, ίσως όχι τυχαία. Ο Μάξιμος ανέπτυξε συγγραφικό, μεταφραστικό, διορθωτικό και ερμηνευτικό έργο. Παράλληλα η ορθοπραξία του ήρκησε σύντομα τον Τσάρο και τον Μητροπολίτη, καθώς επίσης και τον λαό και αρκετούς επιφανείς και διακεκριμένους άνδρες που διαπίστωσαν στο πρόσωπό του τον σοφό μοναχό που είχε τη δυνατότητα να επιλύει δυνάμει Θεού με τις συνετές του διδαχές και σιγουρές τα πολυσχηρή προβλήματα που ανήκαν στους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και δραστηριοτήτων. Έτσι άρχισε το συμβουλευτικό του έργο κυρίως προς ο Ρώσο ηγεμόνα και τον Μητροπολίτη που διηγούσαν τα της πολιτείας και τα της Εκκλησίας. Κατά τον ιστορικό ερευνητή του βίου και του έργου του Αγίου Μαξίμου Κωνσταντίνου Τσιλιγιάννη, τα έργα του Αγίου Μαξίμου διαιρούνται σε ρωσόγλωσσα πεζά κείμενα και σε ελληνόφωνα ποιητικά κείμενα. Τα μεν πεζά του έργα άνω των 300 είναι μεταφράσεις, γραμματολογικές και λεξικογραφικές εργασίες, δογματικά έργα, έργα κατά της αστρολογίας, του αποκριφισμού και των προλήψεων. Ειδικοπλαστικά έργα, δημοσιολογικά έργα, αυτοβιογραφικά έργα, ερμηνευτικά άρθρα και αφηγήσεις για θρησκευτικά, εκκλησιαστικά και καθημερινά θέματα, εκκλησιαστικά, ιστορικά έργα και διάφορα άλλα. Τα διευθυντικά του έργα αποτελούν ο παρακλητικός κανόνας του Δήμιο Κόδρων και Βαπτιστή Ιωάννη, τα 6 επιγράμματα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Νίφωνα τον Δεύτερο, στη Λάρνακά του, στον Ρήτορα Μαρμήν, στον ηγεμόνα της Βλαχίας Νεαγκόε, στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Πρώτον και στον Άγιο Δημήτριο. Έγραψε επίσης και δύο μεγάλα ιερολογιακά έπη,
κατά της αρχαιολογικής πλάνης και περιμεταλλίας. Επίσης, επισημάνθηκε από τον ανωτέρω ερευνητή ότι ο Άγιος Μάξιμος ήταν ιδρυτής άτυπης ακαδημίας για επιμόρφωση ευγενών προσωπικότητων και μοναχών. Συνέγραψε ερμηνευτικό λεξικό και γραμματική της ρωσικής γλώσσας που μέχρι την εποχή του Αγίου Μαξίμου δεν υπήρχε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός υπήρξε ο πρώτος μη ιστορώσος στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και φιλολογία, λόγω της σχετικής εμβριτούς και πολυετούς σπουδής του στη Δύση. Επίσης, ήταν ο πρώτος εισηγητής της τυπογραφίας στη Ρωσία εν εκατοστερών του σχέσεων με τον περίφημο Ιταλό τυπογράφο και λόγιο Άγιο Μανούσι. Γενικά, ο φωτιστής και εις Απόστολος Μάξιμος ενεργούσε πολύτροπα και σοφά και φρόντιζε να μορφώνει πλήρους ανθρώπων που συνέχισαν το κολοσσίο έργο της Ορθοδόξου Διαφωτίσεως της Ρωσίας για τη σωτηρία του λαού και προσδόξαν και χαρά της Εκκλησίας του Χριστού. Οι εν λόγω πολιτιστικές δραστηριότητες του Αγίου Μαξίμου εξάγουν την πολυπίκυρη ευεργετική δράση του Αγίου, παραδείχθηκε όχι μόνο Ιεραπόστολος, αλλά και εκπολιτιστής του ρωσικού λαού, που την εποχή εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αγραμματοσύνης και αμάθειας. Η ιεραποστολική δράση του Αγίου Μαξίμου διάρκησε για μια οκταετία. Το ομολογιακό του έργο όμως του επιφύλασε βαρύ σταυρό, ή μάλλον ο εχθρός της αληθείας διάβολος επιχείρησε να καταστρέψει το έργο του Μαξίμου. Αλλά τελικά στόχησε, διότι ο κόκκος του σύτου έπεσε στη γη και απέθανε και έδωκε καρπόνε κατά τα πλασίωμα κατά το Κυριακό Λόγιο. Ευθυνέστερα αναφέρουμε ότι λόγω κατασταλιών εκ μέρους πολιτικών και ορισμένων εκκλησιαστικών φορέων που οφείλονταν εμπολή σε άγνοια, ο Αθωνίτης πατέρας αναγκάστηκε να διαμαρτυρηθεί και να ελέγξει κάποιους με βάση τις ευαγγελικές αξίες και σύμφωνα με την εκκλησιαστική ιδιότητα που χορηγήθηκε από την Ρωσική Εκκλησία και τη Βασιλεία της χώρας. Δυστυχώς όμως, αντί η κατάσταση των πραγμάτων να βελτιωθεί, ο Μάξιμος είχε πλέον να αντιμετωπίσει την έκταση των ανθρώπων αυτών. Σε αυτού συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος ο υπαυτοδελεκτής Τσάρος και ο νέος Μητροπολίτης της Ρωσίας Δανιήλ, που αγνοούσαν το λιγρές ενδιαφέρον του Αγίου για τη σωτηρία τους και την ευθυγδρομία της Ρωσικής Εκκλησίας. Από εδώ αρχίζει μια βαριά σταυρική πορεία του Αγίου, εν μέσω φυλακών και μέχρι θανάτου δοκιμασιών. Αυτές ακριβώς οι δοκιμασίες περιοποίησαν πνευματικά τον Μάξιμο, ώστε να θεωρείται σήμερα ένας από τα πρώτα επιφανή τέχνα της Ιεράς Μονής Βαπτιστίου και γενικότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο εις Απόστολος, ομολογητής, μάρτυρας και όσιος. Είναι αυτός που με θεία κλίση συγκέντρωσε όλα μαζί τα χαρίσματα και σε αυτόν αρμόζουν όλες οι λόγω προσωρινίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην θεωρείται κάτι από αυτά υπερβολή. Ο Άγιος Μάξιμος εντάσσεται στους ομολογητές. Έλεξε τους εκκλησιαστικούς φορείς για ανάγνωση της εκκλησιακής και μοναχού ζωή, καθώς και για ανάγνωση συμπεριφορά προς το λαό. Παράλληλα και τους πολιτικούς τίτλους για παρόμοια θέματα. Κατά μίμηση του προφήτη Προδρόμου, που φωνεύτηκε στη φυλακή για τη δίλεξη για μοιχεία τον βασιλιά. Έτσι και ο Άγιος Μάξιμος έγινε ομολογητής, υπερασπίζοντας την ακρίβεια του ήθους, ελέγχοντας αυτούς που δεν ζούσαν ηθικά, ανεξάρτητα από την αξία που κατήχαν. Δεν υψηλοφρόνησαν από τις προσφερόμενες αυτών από τον Τσάρο βασιλικές τιμές, ούτε γιατί ήταν ο πρώτος βασιλικός σύμβουλος και συνέτρωγε με τον Τσάρο στην ίδια τράπεζα 8 χρόνια σαν να ήταν πρίγκιπας. Όλα αυτά δεν τον έκαναν να αγνοήσει ότι ήταν μοναχός και μάλιστα αγιορείτης, που κλήθηκε με διανέψη να ανορθώσει τα ήθη του ρωσικού λαού. Ούτε υπολόγισε ότι θα έκανε την έβδεια του Τσάρου και των εκκλησιαστικών φορέων και παράλληλα τις προς αυτών τιμές τους εξαιτίας των εναντίον τους ελέγχων. Καταδικάστηκε ενός δίθεν αιρετικός σε ισόβια φυλάκιση σιδηροδέσμιος, σε στέρηση της μεταλήψεως των θείων μυστηρίων, σε απομόνωση και απαγόρευση της επικοινωνίας με τους υπόλοιπους πιστούς. Και όλα αυτά, όπως είπαμε πιο πάνω, γιατί έλεγε τους κατηγόρους του για μη ηθική αναστροφή σύμφωνα με τα χριστιανικά ήθη. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε αυτόν η αλληλογραφία και η ανάγνωση βιβλίων. Το τελευταίο ήταν για το λόγιο και φιλόσοφο μοναχό ένα επιπλέον μαρτύριο, διότι η πνευματική τροφή και τριφή του
ήταν η μελέτη και η συγγραφή βιβλίων. Στην φυλακή, ο πρωτέργειος των δεινών του Μαξίμου, Μητροπολίτης Δανίλ, τοποθέτησε δύο δεσμοφύλακες σκληρούς και απάνθρωπους, που τον βασάνιζαν για 6 συνεχή χρόνια χωρίς ικτυρμό. Όπως ο ίδιος ο Μάξιμος βεβαίωνε γράφοντας αργότερα προς το Μόσχας Μακάριο, «Επιρούμην εγκάθεπτος, ενδεσμής και θανατούν δια του ψύχους, του καπνού και της πύλης». Ο βιογράφος του Κούρφη αναφέρει ότι πολλά υπέστην εκ των επαρχών δεσμών και της πολυχρονίου εν θρυπτοτάδες φυλακές εγκατήψεως, ταλαιπωρητήσεις στο έπαθρον και ανικτυρμόνος βασανιστής σωματικός και ψυχικός υποαφορεί των δοκιμασιών εξαετούς εν δεσμή συντηρής δυρκτής. Ένα εκ των βασάνων αυτών, πολλές φορές ο Μάξιμος έπεφτε σε πλήρη απώλεια των αισθήσεων μέχρι νεκρόσεως. Θέλοντας κάποτε να παρηγορήσει τη θλίψη του από τους βασανισμούς, έγραψε κανόνα στο Άγιο Πνεύμα πάνω στον τοίχο της φυλακής, χρησιμοποιώντας κάρβουνο, επειδή δεν το επέτρεπαν να έχει χαρτί και να γράφει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ποτέ δεν γόντισε ή κατέκρινε κάποιον. Χαρακτηριστική είναι η ρίση του Μαξίμου στα τέλη της επειδή ζωής του σε μία του επιστολή που εύχεται για τον Κύριο έτου των μηνύων βασάνων του Μητροπολίτη Δανίλη «Μη στισάτω αυτό ο Θεός την αμαρτία εντάφτη». Κατά την πρώτη φυλάκησή του στη Μονή Βολοκολάνς και στη συνέχεια κατά τη δεύτερη μετακίνησή του στη Μονή ο Τρότς ήταν φυλακισμένος σε υγρή και σκοτεινή υπόγεια φυλακή, στερούμενος φωτός και θέρμανσης, στερούμενος κάθε ανθρώπινη παρηγορία που δικαιούται και ο τελευταίος κατούχος. Αλήθεια, ποιος είναι ικανός να διηγηθεί το μαρτύριό του και ιδιαίτερα τη στέρηση της Θείας Ευχαριστίας? Μόνον όποιος γνώρισε την αγάπη του Γλυκητά του Ιησού μπορεί να περιγράψει το μαρτύριο αυτό. Παρόλες τις διαμαρτυρίες του Αγίου για το βαρύτατο και άδικο επιτίμιο αυτό και παρόλες τις παρακλήσεις των επιτραπής αυτού τουλάχιστον η μετάλλευση των θείων μυστηρίων, λέγοντος με βατυπώνω, ζητώ να με αξιώσετε της μεταλήψεως των παραχράντων και ζωοποιών του Χριστου μυστηρίων, τον οποίον απεκλείς την ίδια επί 17 έτη. Δόξα μη σας ηκεντεύω ταύτη τη χάρη, σώσατε απολυμένη ψυχή, ζητώ ίχτον και φιλανθρωπία, έλεον ζητώ, έλεον δείξατέμι, για να και εμείς της αρχής τύχεται χάρητος. Δυστυχώς, οι κληρικοί της αδικίας δεν τον εισάπτωσαν. Τον κρατούσα χωρίς να τον επιτρέπουν τη Θεία Κοινωνία για 18 ολόκληρα χρόνια. Επιπλέον, καθώς είπαμε πιο πάνω, επέτειλε το μαρτύριό του η φοβερή οδύνη από την παρατεταμένη αλυσόδεσή του, που διάρκεσε 6 χρόνια στην φυλακή του Βολοκολάνους και ύστερα κατά τα πρώτα 8 έτη της φυλάκησής του στη φυλακή της Μονής ο Τρότς. Συνολικά διετέλεσε σε σιδηρά δεσμά 14 χρόνια, από το 1525 μέχρι 1539. Το σύνολο δε του χρόνου της φυλακής του ήταν 26 χρόνια. Ο Άγιος Μάξιμος υπέφερε όλα τα δυνάμια υπομονή και ανεξικακία, ουδέποτε μέφθηκε τους αιτίους που τον υπέβαλαν σε τόσο μεγάλα δεινά, ούτε εξήλθε καθόλου από τα όρια της ευγένειας και της φραότητας. Αυτό οφείλεται στην ταπείνωσή του. Λυπούμενος στους λοιπούς Αγίους Πατέρες, διαμαρτυρόταν μεν για την κατηγορία εναντίον του ότι είναι αιρετικός και βλάσιμος, δεχόταν όμως τις δοκιμασίες σαν να παραχωρήθηκαν σε αυτόν από τον Θεό για τις αμαρτίες του. Έτσι έγραφε στον Μητροπολίτη Δανίλη. Συλλέγω όμως περί τούτου ότι με κατέχνα σε πιερέσει και με απέκλεισα τη μεταλήψεω των δύο μυστηρίων. Ως προς τα λοιπά μου πολλά και αμέτρητα αμαρτήματα, ούτε το στόμα μου δύναμε να δείξω. Δεν πρέπει όμως να απεμπιστώ, αλλά ελπίζω εις το άμετρο του Θεού έλεος. Και αλλού, ο δίκαιος κριτής, ο θέλων πάντας ανθρώπου σώσε, ο παρακορήσας με θλίψεις διάφτας για τα σχολάς και μεγάλας ομαρτίας και οχή διαίρεση η βλασφημία δεινά. Επίσης, η υπομονή του Αγίου οφείλεται στη Θεία ενίσχυση και τούτο γιατί παληθεύθηκε το ψαλμικό κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου.
Οι παρακλήσεις του Αγίου Πνεύματος εις αντέρτες, ώστε όχι μόνο να ισοζυγίζουν τις θλίψεις, τους πόνους από τους βασανισμούς και τα δάκρυα του Οσίου, αλλά και να υπερχειλήσουν στην καρδιά του Προθείων Έρωτα, που έγινε άρχος ημέρας και νυχτός. Έτυχε όμως όσο σπατήθηκε ο πταζίας του Αγγέλου, που κατέβηκε στη φυλακή και πρόσφερε σε αυτόν το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού. Και έλεγα τούτου του θάνατος και της υπερνού θείας οράσεως και αντιλήψεως, για τα σετία έξανση σύνθεσε και έγραψε με κάρβουνο στον τοίχο της φυλακής της την ανωτέρω αναφερθήσα οδή προς τον Άγιο Προσβάγιο Πνεύμα που αρχίζει, ο τομάν από τον Ερήμο διατρέψα στον Ισραήλ και στη συνέχεια συν της ασωμάτης του Λιπηγής άδωση καλό, που υπονοούν την θεία οκτασία του Αγγέλου που του μετέδωσε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όμως, τις επιπλέον θείες του αντιλήψεις ποιος μπορεί να γνωρίζει και ποιος είναι σε θέση να διηγηθεί, ο Θεός τον οδηγούσε μέσα σε αυτή την σκληριωδόγη την τελειότητα. Αυτό φαίνεται και στην προτροπή μάλιστα του Θείου Αγγέλου που του εμφανίστηκε και του είπε «Μάξιμε να κάνεις υπομονή εις τα εντάφθα δεινά, δια να εκφύγεις τα δεινά της αιωνίου κολάσεως». Έτσι ο Άγιος Μάξιμος από θεία πληροφορία απόκτησε πλήρη επίγνωση ότι εκπληρώνει το Θείο θέλημα, σαν ήταν καταραλημένος και θεωρούμενος, βέλη μαραγόνος, ξένος σε ξένη χώρα, βρισκόμενος σε άπλια ταπείνωση πνεύματος. Έβαλε στην καρδιά του ότι αυτός είναι ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη, ταπεινούμενος με θεία επίγνωση, ότι ο Κύριος επέτρεψε τα δεινά, διότι μέσα από τον δρόμο της άπλας ταπεινώσεως ήθελε να τον οδηγήσει στην πνευματική τελειότητα. Έγκλειστος και ησυχαστής, προσευχόμενος έμπονα με αλαλή τους στεναγμούς της καρδίας και αδιαλείπτος, με την ωραία από τα βάθη της καρδίας επίκληση του ονόματος του Κυριά του Μυρθίου του Ιησού Χριστού. Έτσι με το μαρτύριό του και την άσκηση του Σταυρού του Κυρίου, με επίγνωση, ο Άγιος έγινε τέλειος εν Χριστώ, απαθέστατος, ψαλτήριο τερπνών και έλεγχος κιθάρα του Παναγίου Πνεύματος και κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Μάξιμος ήταν ανάμεσα στους λίγους οσίους που διεξήγαγαν τον πνευματικό τους αγώνα χωρίς οδηγό και συμπαραστάτη, χωρίς πνευματικό πατέρα, χωρίς γέροντα για παρηγορία και ενίσχυση στην άψη του Σταυρού. Αλλά ακόμη χωρίς συμπαράσταση από αδελφούς ομοιδιάτες, κάθε του αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά και τετυχισμένη. Έξωθεν μάχη, ετηρείτο, όπως ο ίδιος λέγει, εγκάθεκτος εν δεσμής και θανατούτο δια του ψύχους, του καπνού και της πύλης, αλλά και έσωθεν φόβη, μήπως και γονιτήσει κατά του Θεού για το πλήθος των δοκιμασιών, μήπως παραβιάσει τις εντολές του Θεού, οργιζόμενες εναντίον αυτών που τον αδικούσαν, η βρύση αυτούς, η μνησικακίση εναντίον τους, αλλά και όλος ο υπόλοιπος συρθετός των καθών μενόταν εναντίον του. Γιγαντιαία η μάχη, όχι μόνο απροσπέραστες, αλλά και περινόητες για μας οι συνθήκες του αγώνα του Αγίου, αλλά νίκησε με τη συμμαχία του αγαπήσαντος αυτόν Κυρίου και δόντωσε αυτόν εις θάνατον υπερπάντων. Ο Άγιος Μάξιμος έσωσε ολόκληρη την Ρωσική Εκκλησία από τις προλήψεις, δυσυνδαιμονίες και αιρετικές πεποιθήσεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στη Ρωσία. Κατά την διαμονή του στη Μονή ο Τρότς, από το 1531 έως 1551, δόθηκε σε αυτόν από τον Μητροπολίτη Τβέρ Ακάκιο με θεία νεύση σχετική ελευθερία προς επικοινωνία, ενώ βρισκόταν στη φυλακή προκειμένου ο φωστήρας να μην μείνει κάτω υπό τον μόνιο. Έτσι εξακολούθησε άοπνα, μάλιστα για μακρό χρόνο περιλευρυμένο σε αλυσίδες, σε υπόγεια σκοτεινή και υγρή φυλακή, να συγγράψει μεταφράζοντας τη ρωσική ιερά κείμενα, να συγγράφει εντερετικά έργα και άλλα πολλά χάρη προστασίας και διαφωτισμού του ρωσικού λαού. Επιπλέον δε, άρχισε πάλι με πατρική στοργή την κηρυκτική του δράση, παρηγορώντας τους χριστιανούς που έτρεχαν στη φυλακή για να ακούσουν τις συμβουλές του και ζητώντας τις προσευχές του. Λίγα χρόνια μετά τη φυλάκιση του Μητροπολίτη Δανίου, ο Μητροπολίτης Πάσης Ρωσίας Μακάριος τον έλυσε από τον άδικο κανόνα της εκκοινωνισίας που διήρκησε, όπως είπαμε, για 18 ολόκληρα χρόνια.
Κατά διαστήματα παρακαλούσε θερμά να φερθεί ελεύθερος, για να επιστρέψει στην πολυπόθητη του μονή στον άθωμα, δίχως όμως ανταπόκριση. Όταν ο Ιβάν ο Τρομερός ανέβηκε στο βασιλικό θρόνο, ο Έλληνας μοναχός επανέλαβε εκ νέου την έκκλησή του, δίχως πάλι θετικό αποτέλεσμα. Αιτήσεις για την απελευθέρωση του Αγίου Μαξίμου υπέβαλαν προς τον Τσάρο ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Διονύσιμος του 1545, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου Γερμανός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας του 1545 τον Σεπτέμβριο, καθώς και η μονή της μετανοίας του, η μονή του πεδίου. Σε μία από τις δικές του επιστολές ο Μάξιμος αναφέρει: «Ευδοκίσατε διόρμα του Κυρίου, να δείξετε ίχτον προς εμέ των πτωχών. Δότε μη να είδε το Άγιον Όρος, το πάσης οικουμένης για κτίριο. Απότοτε εμείς τους ευχέτας ημώνος Υιούς Πατέρας και αδελφούς μου, κάμφθητε χριστιανοπρεπώς εις τας υπερημού παρακλήσεις των και τα δάκρυα. Μη θελήσετε να χαλείτε παρήκο εις τον ευχέτην ημών οικουμενικών πατριάρχην, οικετεύοντας ημάς περί εμού. Και αλλού, κρίνατε παρακαλώ αν είναι άξιος μίσους, διόσα ορθώς διόρθωσα και αν δικαίως σας υποφαντήθενος αιρετικός υπότινων και αφορήσει της κοινωνίας των πιστών και των θείων δώρων επί τόσα έτη. Αν λοιπόν ορθά και αξιόπιστα λέγω, επιδείξατε με το πτωχό αγαθότητα και έλεγα, ως ευσεβείς και αμερόληπτοι κριτέ, και απαλλάξατε με των αδίκων συγκοφαντιών και των δεινών κούτων, τα οποία επί πολλά ήδη έτη πάσχου. Χαρίσατε μη και τρέβω την ευσέβειά σας, την εις το Άγιον Όρος επιστροφή, όπου εκ νεότητος μου πολλά και διάφορα πνευματικός και σωματικός εμόχθησα, ευελπίτη σωτηρίας, ή να εκεί και τα οστά μου εν ειρήνη αποθέσω». Και δυστυχώς δεν του επέτρεψαν τότε, γιατί φοβούνταν οι Ρώσοι ότι θα δημοσιοποιήσει όλα τα σκάνδαλα και τις πολιτείες και τις εκκλησίες, και ο Άγιος Μάξιμος κατάφερε να έρθει στο μοναστήρι του πριν από 3 χρόνια, όταν μαζί με τον Σεβασμιότατο Αργολίδος, που είναι παρόν που είναι μαζί μας, την βιβλιοθήκη και φέρανε τη μάχια από τα τίμια του Ψάνα. Και αλλού έγραφε ο Άγιος: «Πληρώσατε διόρμα του Χριστού την δικαία ταύτην παράκληση και μη με παρίδετε των πτωχών, διούντα εν αδιαλείπτον θλίψη και επικρότατα διανύοντα την βραχία ταύτη ζωή». Και αλλού γράφει: «Απόδος με ευσεβέστατε τσάρε, η τιμία μόνη της υπεραγίας και ο τόπου του βατοπεδίου. Φέρνει τον πνευματικό σου σε αυτή διαβιούντας ο σύνους μοναχούς, δούλους σου και διαβίους ευχέτας. Μη θελήσεις επί μάλλον να καταθλίβεις αυτούς, να καταθλίβεις αυτούς. Εκεί ευσεβέστατε αυτοκράτορ, μεγάλη μην υπάρχει ανάγκη πολλών χρησίμων προς κατάκτηση και διοργάνωση της πολυανθρώπου μονής, ότι είναι και απαραίτητο στη χάνη της εκεί για μια αξιώδης. Χάρισε μια αυτή σε την πολλαέτη υποθούσινη. Πρόσθεξε τα συγκριτικά σε αυτόν υπέρ ηγεσίας προς ο σώμ και ο φούλη των κράτους. Πλήρωσον αυτόν την δική αντάφτη παράκληση, είναι και αυτόν υπέρ σου προς τον ύψιστον εκτενής ηγεσίε εις Αυγουστώσε». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Μάξιμος εδέχτη να πάει στη Ρωσία, και επέτρεψε και ο πρώτος του Αγιώρους, αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η Μονίδα του Πεδίου, να πάει μόνο για 2 χρόνια, περίπου 6-8 χρόνια. Και δυστυχώς τον άφησαν εκεί καθόλου ζωής. Αξίζει να σημειωθεί πάλι ότι σε κάθε επιστολή του Άγιος παρακαλούσε για τη στο Άγιον Όρος επιστροφή του, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Η να εκεί και τα οστά μου εν ειρήνη αποθέσω». Και σε άλλη επιστολή προς τον Τσάρο Ιβάν τον Τριμερό γράφει: «Τολμώ να πέσω εις τους αυτοκρατορικούς σου κόδας ή να κατοικετεύσω το ευσεβές σου κράτος, όπως θεραπεύσει την πολυχρόνια τη ψυχής μου ασθένεια, ότι εστερήθην της Γαλινέας και σωτηριώδης εν αγιώρη διαμονής, έρθα επί δεκαετία ανεπώνησα σωματικός και ψυχικός, επί τη ελπίδα να πείσω εκεί τα άθλια αρμοστά». Αλόγως το μαρτύριο του συνεχίζει. Η επιστροφή του κρίθηκε επικίνδυνη από τον Τσάρο και την τότε Εκκλησία, γιατί γνώριζε, όπως είπαμε, όλα τα αρνητικά της πολιτικής και εκκλησιαστικής ζωής της Ρωσίας και φοβόντουσαν ότι θα τους εξέρχεται στην κοινή γνώμη. Επιπλέον ότι τα φανέρωνε και την προς αυτόν τον ίδιον ήδη εφαρμοστή στα κακία τους. Το 1551 ο νέος Τσάρος
εξετάζοντας την όλη υπόθεση με τους αξιωματικούς του που επέμεναν στη δικαίωση του Αγίου, διέταξε να μεταφερθεί στην περίφημη λάβρα του Αγίου Σεργίου, διακόπτοντας και ποινή της φυλάκησής του, που διήρκησε 26 συναυτά χρόνια, χωρίς όμως πάλι να του επιτρέψουν να επιστρέψει στην πατρίδα του και στη μονή της μεταλλίας του για τους παραπάνω λόγους. Ο Άγιος Μάξιμος, βγαίνοντας την ηλικία και καταβεβλημένος από τις πολλαπλές κακουχίες της ισοδίου φυλάκησής του, κατά την 21η Ιανουαρίου του 1556, που είναι η μέρα του Αγίου Μαξίμου του Μολογητού, και είναι η μέρα που η Μονή Βατοπεδίου εορτάζει τη θαυμαντική εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Που είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρουμε, ότι είναι μια απόδειξη της εναρέτου γιορτής του ανθρώπου του Θεού, είναι να κινούνται σε μέρες εορτάσιμες, σε μέρες θεμελιωτικά καρμόσιμες, όπως είναι οι θεοτορικές και οι θεοτορικές εορτές. Και μάλιστα, σεβασμότητα την Αγία Βουλή, συνθυμίστε ότι και η παράδοση του Παναγίου Λειψάνου του Αγίου, διότι είναι τόσο θεοτοκόφιλος ο Άγιος Μάξιμος, μας επεδότη την ημέρα που γιόρτασε τη θαυματικός εικόνα της Παναγίας του Καζάνου. Την ημέρα που ήταν θεοτορική, διότι ακριβώς αυτός ο Άγιος ήταν ιδιαίτερα θεοτοκόφιλος, ιδιαίτερα αγαπούσε και μπορώ να πω, αν μπορεί να υποθεί αυτόν, ότι ράτευε την Παναγία. Ήταν 86 περίπου χρόνο όταν κινήθηκε το 1556 και είχε υπηρετήσει με την τελευταία συγκμάδα στη Ρωσική Εκκλησία και τον ευσεβή λαό της για συνολική περίοδο 38 χρόνων. Τα 26 χρόνια βέβαια ήταν στη φυλακή. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης προέβη στον κανονισμό μας Αγίου του Μαξίμου του Γρεκού το 1988. Στη συνέχεια τον ίδιο χρόνο και στην εορτή της Χιλιατηρίδας της Ορθόδοξης Εκκλησία στη Μόσχα, κανονίστηκε σαν Άγιος και από την Ρωσική Εκκλησία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός ανερήφθηκε πατέρας των Ορθοδόξων της Ρωσικής Γης. Αξίζουμε να σημειωθεί ότι στην ίδια μονή, τη μονή του Βατοπεδίου, τον 12ο αιώνα μόνος ο Άγιος Σάββος ο πρίγκιπας, γιος του πρώτου αυτοκράτορα της Σερβίας, Στεφάνου Μάνια. Μετά από προτοπή του Άγιου Σάββα γίνεται μοναχός και αυτοκράτορας πατέρας του, με το όνομα Σιμεών, ο οποίος αφήνοντας τα πάντα ήρθε στο Βατοπέδι, όπου συναντήθηκε με τον ιό του και έμεινε μαζί του συνασπούμενος. Στη συνέχεια, μετά την κίνηση του Ρωσίου Γέροντα Αυτοκράτορα Σιμεών, το οποίο τον ύψανο ηρώβλησε, ο πρίγκιπας γιος του έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας. Το Βατοπέδι, εκτός από ό,τι γαρούκησε πνευματικά τους Σέρβους από τους Αγίους, έδωσε και από τα δικά του κτήματα στο Άγιον Όρος, όπου οι Σέρβοι Άγιοι έκτισαν τη Μονή Χιλανδαρίου για να στηρίξει πνευματικά το σερβικό έθνος. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα είναι η ευγής παρουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελεί την κορονίδα της δημιουργίας. Ο λόγος δημιουργίας του ανθρώπου είναι η κοινωνία του με τον Θεό. Η μεταμόρφωση της ανθρώπινης φύσεως κατά τον τύπο της μεταμορφώσεως του Χριστού. Μαρτυρεί το μεγαλύτερο βαθμό κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, που είναι η θέα του αρτίστου φωτός του Θεού. Για να πραγματοποιηθεί η μεταμόρφωση αυτή, απαιτείται η εξάσκηση των αρετών και της αυτοθυσίας κατά μίμηση του προτύπου Χριστού. Μέγιστη πρακτική επιτυχία αποτελεί η άσκηση της αγάπης προς τους εχθρούς μέσα στις δυσκολίες των πειρασμών της καθημερινότητας, όπως είδαμε και στη ζωή του Αγίου Μαξίμου. Ο καθένας από εμάς οφείλει να προσέξει ότι ο Χριστός Παντοκράτορας, δημιουργός όλων των όντων, υπέμεινε με ανεξιδιακία και αγάπη τους διώκτες και χωνευτές του, αλλά και οι άλλοι σε όλες τις εποχές το μιμήθηκαν, αν και είχαν την ίδια σάρκα με τη δική μας. Την προσπάθειά τους αυτοί ενισχύθηκαν από τον Θεό, εφόσον βοηθούσαν και προσεύχονταν να αποκτήσουν τη ζωή του Χριστού και να κάνουν τη ζωή του ζωή τους. Αυτός είναι ο σκοπός της πράξεώς μας, αδελφοί μου, πάνω στη γη. Πως ο Χριστός έπαθε, έτσι οφείλουμε και εμείς να πάθουμε τη ζωή Του, να συμμετέχουμε στα πατήματά Του, αλλά και στην υπερκόσμια δόξα Του. Η βαθιά αλήθεια και βίωση της Αποκαλύψεως και διακοινωνίας βρίσκεται μόνο στο ανθρώπινο ψάχνι και σε αυτά μόνο σε εκείνους που τη ζητούν. Αυτή βέβαια είναι και η αιτία που πολεμούνται παράλογα ακόμη και στην εποχή μας. Και με δαιμονιώδη τρόπο θα έλεγε κανείς, όπως και η παράλογη ήταν η δίωξη των χριστιανών στα πρώτα 300 χρόνια ζωής της Εκκλησίας του Χριστού,
από την πλευρά των τρολατρών. Είναι όμως πολλαπλή η αιτία των θλίψεων από τους ανθρώπους και ιδιαίτερα από τα ορθόδοξα έθνη. Η άνεση και η αγάπη του εαυτού μας μαζί με την υπερηφάνεια βλάπτει τα άτομα και τα σύνολα και το πρόσωπο αλλά και την κοινωνία. Έτσι ο εχθρός διάβολος, αφού καταστρέψει τα ιδανικά και τις αξίες, αναγκάζει την πατρική αγάπη του Θεού να γίνει παιδεία. Τότε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή στο κάθε άνθρωπο πρόσωπο, έρχεται η παιδεία του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να ξυπνήσει, να λογικευτεί, να αναζητήσει το λόγο της ύπαρξεώς του, την αρετή και την αιωνιότητα, να προσεγγίσει τον Θεό για να λυτρωθεί από τον θάνατο με την αθανασία, να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Το ίδιο συμβαίνει και σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα όταν η πίστη, η μετάνοια και η αρετή παραμελούνται. Τότε έρχεται η γενική κοινωνική θλίψη προς αμφιθρησμών για την επιστροφή. Όμως ουδέποτε ο Θεός εγκαταλείπει τον λαό του, παιδεύει και θεραπεύει. Το παράδειγμα του Αγίου Μαξίμου να μας ενθαρρύνει. Η παιδεία του Κυρίου δεν τον εξόντωσε, αλλά με την πίστη, την προσευχή, την αρετή άντριξε τις δυνάμεις και έκανε υπομονή σε απερίγραφους πειρασμούς. Τους βίους των Αγίων τους διηγούμεθα για να παραδειγματιζόμαστε, να ενισχυόμαστε, να προσεγγίζουμε με ορθοπραξία τον Θεό, με τον εκκλησιασμό, την εξομολόγηση, την κοινωνία των Θεών Μυστηρίων. Ο καθένας από εμάς θα βαστάζει σύμφωνα με τις δυνάμεις του το Σταυρό της Αναστάσεώς του. Η γνώση της οδού προς τη Θεία Μεταμόρφωση είναι αναγκαία και ειδικότερα στο ελληνικό έθνος μας που με τους σοφούς ή τις Αποστόλους Αγίους οδήγησε στην Θεογνωσία και το Σαλέθνο. Ευχόμαστε, Πανάγαθος Τριαδικός Θεός μας, που η ΟΣΑΚΙ εργάζεται να αποστέλει πάντοτε αξίους και αγίους εργάτες των απελών του, σαν τον ακάματο και μεγάλο μάξιμο για τη σωτηρία όλων μας. Ευχόμαστε επίσης ο Θεός με τις πρεσβείες του Οσίου του Πατέρα μας να δίνει τη χάρη του για τη διαφύλαξη της ενότητας της πίστης και το σύνδεσμο της αγάπης στη μία Αγία του Χριστού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ελευθερία στους κλαμμένους λαούς και ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη μας Κύπρο. Αμήν.